μιλήσαμε, γιατί εγώ έχει σκοτώσει κανείς τη μάνα της Αλίνης και δεν το ξέρουμε. Δεν είναι η σχέση που είμαστε φίλες και δεν θα είναι η σχέση που θα ξαναδούλευα ποτέ μαζί της. Δεν της πηγαίνω και δεν μου πηγαίνει. Δεν είναι κακό αυτό όμως. Είσαι φανερά αδυνατισμένη. Μα πιο κάτω δεν πάει, θα είμαι ανορεξική σε λίγο. Τρώω τα πάντα, αλλά τρώω πολύ λίγες ποσότητες. Τώρα είμαι εκεί πια στις 58, 58 μισό. Ξέρω ότι είχες κάνει μια εποχή μια δίαιτα που έπινες ή τα. Παλιά, καλιά, μικρή, πολύ μικρή. Υγρά, σιρόπι σφένδα μου, 10 μέρες. Με ένα σιρόπι από το πρωί μέχρι το βράδυ. Και 40 μέρες έχω κάνει με στάρι. Έτρωγα όλη μέρα βρασμένο στάρι. Αδυνάτησα και μετά ξανά περνά. Ναι, αλλά αυτά είναι αηδίες. Δεν κάνει να γίνονται αυτά. Έχεις σκεφτεί ποτέ, ας πούμε, να πειράξεις κάτι πάνω σου, να αλλάξεις κάτι πάνω σου? Όχι, ναι, όχι. Να πειράξω και να αλλάξω με τίποτα και για τίποτα. Και δεν είμαι εναντίον του lifting, του facelift, αλλά και αυτό με μέτρο πια. Υπάρχουν τεχνικές και δεν θα το έκανα. Και όταν χρειαστεί να το κάνω, θα το κάνω και θα το πω κιόλας. Δεν τρέπομαι καθόλου. Όταν έκανα το χειρουργείο μου. Πρωτοπόρα στο στομάχι το 94 από το Μίκρινα, είχα βγει και το είχα πει. Ξέρω ωστόσο ότι πέρασες και μια δύσκολη περίοδο πριν το καλοκαίρι. Έχασα τη μανούλα μου και θα σου πω ότι δεν θα το ξεπεράσω ποτέ. Ξέρεις, είναι άσχημο πράγμα να χάνεις τους γονείς σου. Μου το λέγανε και δεν το πίστευα. Έφυγε καλά όμως και με μένα δίπλα της. Ο Θεός της χάρισε την απόλυτη ευτυχία να είναι στην αγκαλιά του παιδιού της. Διάβασα ότι εκείνες τις μέρες τις δύσκολες ήταν δίπλος νομίζω και ο Ανδρέας. Βέβαια, ήρθε και στην κηδεία ο Ανδρέας αλίμονο. Όπως και εγώ θα είμαι δίπλα του οτιδήποτε καλό ή κακό του συμβεί. Μάλιστα, λοιπόν, να ξεκινήσω εγώ. Καταρχήν για τα τελευταία.